Με την ευκαιρία λοιπόν και εμείς της ημέρας του περιβάλλοντος και μας έδωσε και την αφορμή ΟΔΟΠΑΤ, φτιάχνοντας ταμπέλες που αφορούν το περιβάλλον, την προστασία και τη ζωή γενικότερα. Φέραμε τα παιδιά κάτω στην παραλία να κάνουν ένα συμβολικό καθαρισμό. Ήταν πάρα πολύ καθαρά, δεν χρειάστηκε, έτσι τυπικά ήταν όλα αυτά για τα παιδιά. Κάναμε ένα συμβολικό καθαρισμό, έφαγαν εδώ και έναν το πικνίκ τους, τα κέρασε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάποιους χυμούς. Και τώρα θα ανέβουμε πάνω στο σχολείο να συνεχίσουμε τις δράσεις με μια δενδροφύτευση που θα γίνει στον νηπιαγωγείο Δρεπάνου. Τα παιδιά της 6ης Δημοτικού θα, με αφορμή έτσι τη μετάβαση στην άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, θα αφήσουν κάποια δέντρα στο νηπιαγωγείο σε ανάμνηση που θα μας τα θα δώσει ο Δήμος και ο κύριος Ηλιάκης που είναι γεωπόνος του Δήμου θα κάνει μια μικρή έτσι, διάλεξη στα παιδιά σχετικά με το περιβάλλον και τα δέντρα και τη χρησιμότητά τους. Και θα συνειδητοποιημένα τα παιδιά, συνέχεια με τα παιδιά, βλέπετε να γνωρίζουν. Όσο κάνουμε δράσεις και όσο προσπαθούμε αυτά να τα κοινωνήσουμε στα παιδιά και να περάσουν και στην οικογένεια, νομίζω ναι, ότι ευαισθητοποιούνται. Και αυτός είναι και ο ρόλος του σχολείου και της κοινωνίας και του Συλλόγου Γονέων και του Δήμου και όλοι όσοι συμβάλλουμε γύρω από τα παιδιά, για να μπορέσουν να είναι αύριο έτσι πολίτες ενεργοί και συμμετοχικοί. Πάντως η μέρα σήμερα είναι όμορφη, ευχάριστη, γιορτινή, μετά από την αργία και νομίζω ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν και οι συνάδελφοι. Και το μήνυμα είναι βασικά. Το μήνυμα είναι ένα, αγαπάμε το περιβάλλον, προστατεύουμε. Εμείς εδώ έχουμε τη δύχη να είμαστε δίπλα στη θάλασσα, να σεβόμαστε την παραλία. Τα παιδιά μας από αύριο μεθαύριο θα είναι συνέχεια εδώ, στην πλάζ, για να κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουν πώς θα προσέχουμε το περιβάλλον. Καλημέρα σας. Και εγώ, σαν αντιπρόεδρος σχολικής επιτοπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Βαμβακά λέγομαι, είμαστε εδώ μαζί με τη διευθύντριά μας, την κυρία Σταματοπούλου, την πρώτη του ΔΟΠΑΤ και τη Μαρία Ράλη, και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Κάθε χρόνο βρισκόμαστε εδώ, αυτή την ημέρα γιορτή για το περιβάλλον, να δώσουμε το μήνυμα και να περάσουμε στα παιδιά ότι το περιβάλλον είναι το μέλλον μας, πρέπει να το προσέχουμε, γιατί η φύση είναι αυτή που μας δίνει ζωή και αυτή θα μας δώσει και στο μέλλον.